Οι δυτικέ χώρε ανησυχούν ότι η Ρωσία δημιουργεί μια δικαιολογία για να διακόψει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω τη Ουκρανία. Η γνωστή δημοσιογράφο και αναλύτρια, Aura Sambandus του ICIS, είπε: Είναι πιθανό να υπάρξουν πολλά τοπικά επεισόδια και μια επίθεση στον αγωγό τη Ουκρανία είναι πολύ πιθανή. Αυτό θα δώσει στη Ρωσία την ευκαιρία να απαλλαγεί από τι μακροπρόθεσμε συμφωνίε τη. Η Αμερική ισχυρίζεται ότι η Ρωσία σχεδιάζει να οργανώσει ένα σχέδιο επίθεση το οποίο θα δείχνει το λόγο της εισβολής στην Ουκρανία. Η Ρωσία το αρνείται. Η Ντέμπρα Κάγκαν, πρώην αναπληρώτρια βοηθό Υπουργό Εξωτερικών για το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, πιστεύει ότι η στρατηγική τη Ρωσία είναι πολύ σαφή. Η Ρωσία το χρησιμοποιεί πολύ ξεκάθαρα ω πολιτικό όπλο για να απειλήσει την Ευρώπη και ειδικότερα τι χώρε που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στην επικύρωση του Nord Stream 2. Έτσι, ο στόχο τη Ρωσία είναι να αλλάξει του αντιμονοπωλιακού κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η Ρωσία όχι μόνο θα προμηθεύει το φυσικό αέριο, αλλά θα κατέχει και του αγωγού. Θα έχει επίση την εξουσία να ελέγχει του αγωγού και την ποσότητα του φυσικού αερίου που ρέει μέσω αυτών των σωλήνων. Αναφέρει η Ντέπρα Γκάγκαν. Έχουμε πολύ ισχυρέ και ξεκάθαρε συνομιλίε με του Γερμανού συμμάχου μα σε σχέση με τον Nord Stream 2. Και σα λέω ανοιχτά σήμερα ότι αν η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία με τον ένα ή τον άλλον τρόπο ο Nord Stream 2 δεν θα μπορέσει να προχωρήσει, είπε η Βικτόρια Νάλαντ, υπουργό εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερική. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργεια, οι εξαγωγέ υγροποιημένου φυσικού αερίου τη Αμερική στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 40% το τελευταίο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το σύνολο του περασμένου έτου. Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι δεν θα αντικαταστήσει το ρώσικο υγροποιημένο φυσικό αέριο βραχυπρόθεσμα. Η Ντέμπρα Κάγκαν λέει ότι ένα πρόβλημα στι αποστολέ φυσικού αερίου από τη Ρωσία θα επηρεάσει όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και την Αμερική. Η Κάγκαν λέει: Η Αμερική αγοράζει 18 εκατομμύρια βάρελια πετρέλαιο από τη Ρωσία κάθε μήνα, όταν λέει στην Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Οι ευρωπαϊκέ χώρε, από την άλλη πλευρά, φαίνονται αποφασισμένε να συνεχίσουν να αναζητούν εναλλακτικέ πηγέ ενέργεια για να μειώσουν την ενεργειακή του εξάρτηση από τη Ρωσία. Τέλος, μεταξύ των κατοίκων του LPR και του DPR, κοντά στους οποίους η κατάσταση έχει κλιμακωθεί απότομα τις τελευταίες ημέρες, υπάρχουν φήμες ότι 22 Φεβρουαρίου θα είναι η ημέρα κλειδί για να αποφασιστεί η μοίρα του Ντόνπας. Είναι αυτή την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί μια μη προγραμματισμένη συνεδρίαση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, καθώς και μια πρόσθετη συνεδρίαση της κρατικής δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και στο Κίεβο επίση συζητούν ήδη ότι αυτή την ημέρα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο μπορεί να δώσει άδεια για τη χρήση στρατευμάτων στον Ντόμπα ή γενικά στην Ουκρανία. Μια τέτοια υπόθεση έγινε για παράδειγμα από τον πρώην επικεφαλή του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Παύλο Κλίμκιν. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.